Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι απορίας άξιο πώς δικαιολογείται η ακολουθούμενη σήμερα διαδικασία επίγοντος για τα περισσότερα, αν όχι για όλα τα άρθρα του υποσυζήτηση νομοθετήματος. Συζήτηση fast track για ένα νομοσχέδιο σκούπα αρμοδιότητας 15 Υπουργείων. Δεν μας ξενίζει βέβαια σε ό,τι αφορά το άρθρο για την κατάργηση του ακαδημαϊκού ασύλου η επιλογή σας αυτό να συζητηθεί Αύγουστο μήνα. Κατά την προσφυλή πλέον τακτική, οι αντιδραστικές αλλαγές για την παιδεία να έρχονται με σχολεία και πανεπιστήμια κλειστά. Γιατί αυτό που φοβάστε, αυτό που σας ενοχλεί και στο άσυλο, είναι οι φοιτητικές κινητοποιήσεις. Η διεκδίκηση για καλύτερους όρους στις σπουδές, για δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Ήδη οι δυνάμεις του μετόπου αγώνα σπουδαστών οργανώνουν τις πρώτες αντιδράσεις τους και είμαστε σίγουροι ότι μαζικά και οργανωμένα θα συνεχίσουν οι λαϊκές κινητοποιήσεις ώστε ο νόμος αυτός να μείνει στα χαρτιά. Θέλετε να επιβάλλετε σιγή νεκροταφείου και στα πανεπιστήμια, ανάλογη με αυτή που επιδιώκεται να επικρατεί στους εργασιακούς χώρους. Γιατί αυτή ταιριάζει σε ένα πανεπιστήμιο με άσυλο στα ανατοϊκά προγράμματα, στην έρευνα για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων, ένα πανεπιστήμιο επιχείρηση που αποτελεί το διακηρυγμένο διαχρονικά στόχο της Νέας Δημοκρατίας. Στόχο βέβαια που με μεγάλη επιτυχία υπηρέτησαν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, παλί και νέοι, όσο και το ΠΑΣΟΚ προηγούμενα. Γι' αυτό κανένα σας δεν βγάζει άχνα για τις συνθήκες διαβίωσης και μόρφωσης, για αυτά που πραγματικά απασχολούν και απασχολούσαν τους φοιτητές. Για τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση με τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, την ανύπαρκτη φοιτητική μέρημνα, την κατηγοριοποίηση των πτυχίων, τη γενίκευση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά προγράμματα, αυτά και άλλα τόσα που δημιουργούν ανασφάλεια στους φοιτητές που αποκλείουν τους νέους των λαϊκών οικογενειών από την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Λόγω του δυσβάστακτου κόστους για το ήδη ρημαγμένο λαϊκό εισόδημα. Χρησιμοποιείται ως πρόσχημα την καταπολέμηση τάχα της εγκληματικότητας στα πανεπιστήμια. Μα το ισχύον σήμερα πλαίσιο επιτρέπει την αυτεπάγγελτη επέμβαση της αστυνομίας για αντιμετώπιση κακουργημάτων, εγκλημάτων κατά της ζωής και με άδεια του Πρετανικού Συμβουλίου σε κάθε άλλη εγκληματική πράξη. Τι είναι αυτό αλήθεια που εμπόδισε την καταπολέμηση του εμπόριου ναρκωτικών στα πανεπιστήμια όλα αυτά τα χρόνια, έστω και από το 2011 ως το 2007 που επέρετε και το ΠΑΣΟΚ ότι ίσχυσε η κατάργηση του ασύλου. Στις γειτονιές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, δυστυχώς σε όλη την επαρχία που ανθίζει το εμπόριο ναρκωτικών, ποιο άσυλο σας εμποδίζει να επέμβετε? Είναι η πολιτική σας, η πολιτική όλων των αστικών κομμάτων που καλλιεργεί την ναρκοκουλτούρα και δεν διστάζει να σπρώξει τις πιάτες ναρκωτικών και στα πανεπιστήμια με τη δημιουργία, για παράδειγμα, χώρων εποπτευόμενης χρήσης μέσα σε αυτά. Δεν είναι βέβαια ούτε στόχος σας η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Γιατί τότε, πριν φτάσετε έξω από την ΑΣΟΕ για να πιάσετε τον τελευταίο τροχό της αμάξης, θα κάνατε τον κόπο να ψάχνατε για τον κινητήρα, τα μεγάλα ψάρια του λαθρεμπορίου, που θησαυρίζουν και κυκλοφορούν ως ευυπόληπτοι επιχειρηματίες μακριά από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ίσως βέβαια έρθουν σε λίγο ως επενδυτές στα πανεπιστήμια από άλλη πόρτα. Ούτε βέβαια είναι το άσυλο που ενθαρρύνει τη δράση των λεγόμενων μπαχαλάκηδων, αλλά αντίθετα αυτοί οι μηχανισμοί είναι που αξιοποιούνται για να χτυπηθεί το άσυλο. Όπως αξιοποιούνται για να χτυπηθούν οι εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις σε χώρους που δεν καλύπτονται από το άσυλο και δρούν παρόλα αυτά ανενόχλητοι. Τίποτα από όλα αυτά δεν αποτελεί την πραγματική στόχευση της κυβέρνησης. Μόνη στόχευση είναι να επιβάλλει με σιδερένια πυγμή την πλήρη εμπορευματοποίηση της παιδείας και ταυτόχρονα να εμπεδωθεί στη λαϊκή συνείδηση ότι τα κεκτημένα των εργατικών λαϊκών αγώνων των προηγούμενων ετιών τίθενται όλα υπό αμφισβήτηση. Σας παρέδωσαν ικανό γι' αυτό νομοθετικό οπλοστάσιο οι προκάτοχοί σας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Φρόντισαν παρά τη γενική τάση μείωσης των ποινών σε όλα τα αδικήματα του ποινικού κώδικα, όχι μόνο να διατηρήσουν, αλλά και να αυξήσουν τις ποινές μόνο για τα αδικήματα της παρακόλλησης λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας και των συγκοινωνιών, αδικήματα που κατά συνήθη τακτική επιστρατεύονται για το χτύπημα των λαϊκών κινητοποιήσεων.
Γι' αυτό και παρά τις πλασματικές προεκλογικές διαφωνίες για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας, αφήνεται άθικτες με τις σημερινές τροποποιήσεις το συνολικό αντιδραστικό χαρακτήρα τους. Τους αμερικανόπνευστους αντιδραστικούς θεσμούς που ευνοούν τους οικονομικά ισχυρούς και πλήττουν βασικά υπερασπιστικά δικαιώματα των κατηγορουμένων, προβληματικές διατάξεις που οδηγούν σε οριζόντια μείωση των ποινών ακόμα και για βαριά κακουργήματα για τις οποίες σηκώνεται από προσανατολιστικά κουρνιαχτό, στην ουσία τους όμως συμφωνείτε. Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ στο ζήτημα που απασχόλησε ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία της Λέσβου για την αφαίρεση και των ελάχιστων αποφασιστικών αρμοδιοτήτων που είχαν δοθεί στα κοινοτικά συμβούλια. Σαφώς διαφωνούμε και θα καταψηφίσουμε την αλλαγή αυτή, όμως η επικέντρωση της αντιπαράθεσης σε αυτές μόνο τις κουτσουρεμένες αρμοδιότητες των κοινοτικών συμβουλίων συσκοτίζουν τον κύριο λόγο που οδήγησε σε μαρασμό τόσο τα χωριά όσο και τις πόλεις των νησιών μας, αλλά και γενικότερα. Πέρα βέβαια από τις αντιλαϊκές πολιτικές που στράγγιξαν κυριολεκτικά το λαϊκό εισόδημα, είναι και αυτό το ασφικτικό πλαίσιο λειτουργίας των θεσμών της τοπικής διοίκησης που συνεχίζεται σήμερα πάνω στο στρωμένο δρόμο των μεταρρυθμίσεων Καποδίστρια, Καλλικράτη και Κλισθένη. Γιατί οι όποιες αρμοδιότητες χωρίς κρατικούς πόρους είναι αυτή που διαλύει τους δήμους και τις κοινότητες, που τις μετατρέπει σε φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς και ανοίγει πεδίο δόξης λαμπρών για την επιχειρηματική δραστηριότητα, αποκλείοντας έργα προστασίας και βελτίωση της ζωής των λαϊκών στρωμάτων τόσο στις πόλεις όσο και στα χωριά. Γιατί αυτό αποτελεί κόστος και δεν αυγατίζει τα κέρδη τους. Ευχαριστώ πολύ.